κόντρα στον εμπεγμό της κυβέρνησης, αυτού του κράτους που δουλεύει για τους λίγους, για τα συμφέροντα των λίγων και παραπετάει τις ανάγκες των πολλών, κόντρα στους πολιτικούς, τους υπαλλήλους και τις υπηρέτες τους και μέσα στα νοσοκομεία, οι εργαζόμενοι σήμερα στην καθαριότητα, όλο το νοσοκομείο, εκπρόσωποι από άλλα νοσοκομεία, ο Σύλλογος Γυναικών εδώ της περιοχής της Πολύχνης, ανέδειξαν το μεγαλείο τους, καθώς διεκδίκησαν μαζικά να παραμείνουν οι συνάδελφοι στην καθαριότητα, που είναι με σύμβαση ορισμένου χρόνου και για τουλάχιστον ένα τρίμηνο, να μονιμοποιηθούν και να μην περάσει η τρομοκρατία και τα κέρδη για χάρη του εργολάβου. Ήταν μία μάχη που δόθηκε από μας, που δόθηκε γιατί είναι δικαίωμα και ανάγκη η αξιοπρέπεια στη δουλειά για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Είναι ανάγκη η υγεία να μην είναι εμπόρευμα και να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτά που πραγματικά έχουμε σήμερα, που έχουμε σήμερα ανάγκη και που μπορούν να καλυφθούν με βάση τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ωστόσο, η διοίκηση προσπαθεί από την πίσω πόρτα να περάσει τις εργολαβικές συμβάσεις. Δεσμεύτηκε ωστόσο μετά από την πίεσή μας, και γιατί δεν τους βγαίνουν ίσως και οι ημερομηνίες, δεσμεύτηκε ότι δεν θα πεταχτούν στον δρόμο οι συνάδελφοι, ότι για 3 μήνες ακόμη θα μείνουν εδώ. Δεν θέλει φυσικασμό, θέλει συλλογικότητα και οργανωμένη πάλι από όλους τους εργαζόμενους, αλλά σίγουρα είναι μια μικρή νίκη και δείχνει και το μεγαλείο του συλλογικού αγώνα.